Μπράβο, μπράβο μας. Τα καταφέραμε. Κλείσαμε τις 10.000 συνδρομές. Ειλικρινά δεν πίστευα ποτέ να κλείσω 10.000 συνδρομές, γιατί το κανάλι είναι fitness, μιλάει για γυμναστικές, διατροφές, ποιος σχέστηκε εδώ στην Ελλάδα. Αλλά από ό,τι φαίνεται μοιάζεται ο κόσμος, οπότε συνεχίζουμε δυναμικά. Αυτό το βίντεο θα είναι λίγο διαφορετικό, θα είναι το 10K special που κάνουν όλοι. Ωραία. Τώρα πρέπει να το γιορτάσω κάπως. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο. Έχω φτιάξει μια ειδική τούρτα, μια fitness τούρτα για να είναι πρέπον για το κανάλι. Είναι βρώμη. Βρώμη, ναι. Α, θα λιώσω τώρα αυτό ρε εσύ. Πρέπει να το βγάλω. Δεν πειράζει. Τα αρκίδια μας ρε, γιορτάζουμε σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αυτό το βίντεο ευχαριστώντας το κάθε ένα από εσάς. Τον κάθε ένα που με στηρίξατε, που με βοηθήσατε, που με κάνετε να φτάσω εδώ πέρα. Που το εδώ πέρα δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν κάνω ένα τεράστιο κανάλι, αλλά είναι κάτι σημαντικό. Είναι κάτι σημαντικό για μένα. Βλέπω ότι κάνω κάτι καλό στον κόσμο. Βλέπω ότι έχει ένα αντίκτυπο αυτό που κάνω. Οπότε θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Τώρα για να ευχαριστήσω εσάς τους fans, θα κάνω ένα giveaway. Ένα giveaway, διαγωνισμός, δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται. Δώσε μακριά, ξέρω εγώ. Μίλησα με τη MyProtein, που μπορεί να έχετε δει μερικοί που βάζω τα links τους από κάτω. Δεν με σπονσοράρουν, αλλά είναι affiliate links, δηλαδή παίρνεις ένα ποσοστό. Τέλος πάντων, χέστο. Μίλησα μαζί τους, πολύ cool παιδιά. Θα με χουκάρουν με 5 κιλά πρωτεΐνης και κρεατίνη μαζί. Οπότε θα τα δώσω εγώ αυτά τα 5 κιλά σε 5 άτομα. Οπότε 1 κιλό για τον καθένα και λίγη κρεατίνη για τον καθένα. Θα κρατήσει 10 ημέρες, 10 Αυγούστου ας πούμε, θα τελειώσει ο διαγωνισμός. Τώρα, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, θα κάνω σελίδα στο Φουβού. Πάτε και κάνετε like στη σελίδα μου στο Φουβού και εκεί θα διαλέξω τον νικητή εντελώς τυχαία. Θα το κάνω και live για να μην σας μπαίνουν υποψίες. Και όταν τελειώσει αυτό το giveaway και δω ότι έχει απήχηση και δει και η Μάη Πρότεϊν ότι έχει απήχηση αυτό το πράγμα, θα κάνουμε και άλλα giveaway. Οπότε θα σκοπεύω να είναι κάτι αυτό που θα συνεχιστεί. Τώρα, έρχονται πολλά ωραία πραγματάκια, όπως σας είπα, giveaway, θα κάνω site, σελίδα, κανονικό site δηλαδή, το δουλεύω ακόμα, έχω κάνει και λογότυπο, θέλετε να το δείτε, θέλετε? Λοιπόν, το λογότυπο είναι αυτό εδώ πέρα, σας αρέσει? Είμαι εγώ παιδιά, εγώ σε 10 χρόνια, αν πάρω και λίγο φάρμακο, έτσι, τώρα ο καλλιτέχνης έτσι με έκανε, δεν μπορώ να του πω και κάτι, δεν με χάλασε κιόλας. Το όνομα ξέρω του site θα είναι saroseto.gr, ξέρω εγώ από το saroseto, θα έχει και το set, σετάκι μέσα, ξέρεις, ένα σετάκι, δύο σετάκια. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για το ωραίο, για το zoom αυτό το βίντεο. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα διαβάσω σχόλια. ναι, θα το κάνω. Η φάση είναι ότι ναι, οι περισσότεροι είστε υποστηρικτικοί και καλοί και ευγενικοί και όλα αυτά. Άλλοι είναι χήμα φασίστες, ξέρω εγώ. Και άλλοι είναι ζωντόβολα, οπότε θα διαβάσουμε όλα. Και τα ρατσιστικά και όλα, επειδή έχουν πλάκα. Έχουν πλάκα! Καταρχάς, μερικά από αυτά τα σχόλια τα είχα στείλει και στον Τσαχ για να τα βάλει στα YouTube διαμάντια. Αλλά μου κάνει αυτά θέλουν πολύ εξήγηση και δεν τα θέλω. Οπότε θα τα βάλω εγώ, μην ανησυχείτε. Shout out στον Τσαχ. Πρώτα θα πάμε στο βίντεο με τα αναβολικά με τον Κωνσταντίνο. Καταρχάς, όταν μιλάω για αναβολικά, απλά αρχίζω και ο κόσμος και χαιτάρει για κάποιο λόγο. Ειδικά με τον Κωνσταντίνο στο Survivor. Πω. Εκεί έπεσε το τρελό hate, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πρώτο σχόλιο από το Ντυροκροκέτα. Διαφημίζει ένα κανάλι, το Ιλαρόφος, το οποίο δεν ξέρω τι στο μπούτσα είναι. Φασιστικές μαλακές. Μου γράφει «Τραβά στη χώρα σου ρε Σάρλο, γάμω το Ισλάμ σου». Εμένα προσωπικά δεν με νοιάζει όταν βρίζεται το Ισλάμ, αλλά ξέρω εγώ, δεν είναι ωραίο. Άλλοι άνθρωποι στεναχωριούνται, θίγονται. Εγώ προσωπικά, αλλά άλλοι άνθρωποι στεναχωριούνται, οπότε. Τι λέει «Τραβά στη χώρα σου»? Παιδιά, θα κλείσω το κανάλι γιατί θα πάω πίσω στη χώρα μου. Ήταν ωραία τόσο καιρό που σας γνώρισα. Λοιπόν, το απάντησα βέβαια, του έκανε και καρδούλα. Είσαι ηλίθιος, ο Βασάλος δεν έχει κάνει αναβολικά γιατί είναι εξαδερφός μου, βλάκα! Και έχει 7 likes, έτσι. Ο ίδιος έχει σχολιάσει, ξέρω εγώ, σε άλλη φάση. Ήταν αστείο. Αλλά το έχει κάνει σε δύο ξεχωριστά σχόλια. Οπότε ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και μερικοί συμφωνούν, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο. Άλλοι τον κράζουν, ξέρω εγώ. Έχει φάει το κράξιμο της ζωής του. Δεν έχει γράψει σαν απάντηση ότι τρολάρει. Έχει γράψει σε ξεχωριστό σχόλιο. Βλάκα. Πραγματικά μιλάμε για το χειρότερο βίντεο που έχω δει τις τελευταίες μέρες γενικά στο YouTube. Εντάξει, αυτό δεν είναι τεράστια προσβολή. Τις τελευταίες μέρες γενικά στο YouTube. Δεν λες, ξέρω εγώ. Το χειρότερο βίντεο του 17, το χειρότερο βίντεο του 16, λες των τελευταίων ημέρων, οπότε δεν είναι τόσο άσχημη πρόσβολη όσο νομίζεις.
Να αρχίσω από το ότι θα σου κάνω τρελή δυσφήμιση με τις μαλακές που γράφεις. Όχι, μη μου κάνεις τρελή δυσφήμιση. Γελάω ακόμα, γαμώ τη ζήλια σου. Μα έχει και 4 likes, δηλαδή. Τι λύθη που είναι οι άνθρωποι. Εδώ είναι το μόνο σχόλιο που είχε έτσι πολλά επιχειρήματα και με έριξε λίγο. Δεν πας να γαμηθείς. Γαμηθείς. Είναι όπως μερικοί μου λένε ότι είμαι ημιμαθής, άλλοι λένε ότι είμαι γαμηθείς. Όχι φίλε, δεν έπαιρνε. Ο φίλος του είπε ότι δεν παίρνει. Ναι. 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 Bolding building. Bolding building. Είναι ο bolding building. Εντάξει, τα σχόλια των κοριτσιών είναι top. Είναι top. Κορίτσια fans του Βασάλου σχολιάζουν στο βίντεό μου. Είναι... Το Εβάκι. Ρε μαλάκες, γαμιέστε. Γιατί δεν παίρνει αναβολικά ο άνθρωπος. Γυμνάζεται. Τι ξέρετε αυτή τη λέξη? Γυμνάζεται. Κάνει bolding building. Λογικό είναι να είναι δυνατός. Εντάξει τώρα, χωρίς πλάκα, αν ο Κωνσταντίνος κάνει bolding building, ούτε τελευταίος θα βγαίνει, γιατί έχει ένα σωρό μαλλιά με το bolding building. Είσαι καριόλης. Επίσης, αναβολικά παίρνει η μάνα σου. Γιατί το είπες αυτό? Γιατί το είπες αυτό? Παίρνεις φάρμακα? Ναι, έφαγα το φαγητό μου. Μαμά, πες μου ότι είσαι φυσική. Μαλακά, ο θείος μου έχει τέτοιο σώμα. Και είναι body beater. Body beater. Και δεν πίνει αναβολικά. Μαλακά, δεν ξέρεις τίποτα. Χαζομάρες. 12 likes. Ο Ερβίν Μεχμέτη λέει: κόψε τις μαλακίες, ρε βλάγα. Είσαι χαζός. No offense, διάβασα αυτό το σχόλιο και χάρηκα λίγο. Λέει: είσαι τέλειος. Έκανε λάθος τον τόνο, εντάξει. Αλλά ήταν τελείως χαζός. Με έχει στο τέλος του βίντεο, λέω: ελπίζω να το απολαύσατε. Και κάνει αυτός: δεν το απολαύσαμε. Εσύ έχεις κάνει αναβολικές. Αναβολικές τι, πες μου, θα σκάσω. Βλάκα, ηλίθιε, καθυστερημέρνε, απλώς ζηλεύεις. Πιστεύεις ότι δεν μπορεί να χώσει άλλη βρισιά μέσα σε αυτές τις λέξεις, αλλά κάνετε λάθος. Μου σκάσε και άλλη βρισιά, διαβάζοντας το όνομά του. Από την ηλικία των 5 έκανε σπορτ. Τι να κάνει παππούς αυτός και λέει σπορτ. Ο Κωνσταντίνος, ο γιος της Ρέτας. Α, πολύ καλό παιδί. Από μικρός δεν έβλεπε Mickey Mouse σαν τα άλλα παιδιά. Έκανε σπορτ. Έκανε σπορτ! Το ένα βίντεο είναι 5 τρόποι να καταλάβεις αν κάποιος παίρνει αναβολικά. Σχόλιο. Τι μας νοιάζει για τους άλλους? Στα αρχίδια μας. Επόμενο βίντεο, εάν ο Κωνσταντίνος παίρνει αναβολικά. Το Κωστάκι, δεν μας τα έλεγε αυτά. Τι φάση. Αυτό εδώ είναι κορυφή. Από πού αγοράζεις αναβολικά? Στο Μασούτι. Απαντάω εγώ. Εγώ έπαιρνα από τα Lidl, αλλά δεν ήταν καθόλου καθαρά και το γύρισα στο Μασούτι όπως λες. Α, έχει και στα μαγαζιά, δεν το ήξερα. Επόμενο σχόλιο. Συνέχισε με τα mass gainers των χιλίων θερμιδών και άσε τα αναβολικά στους ειδικούς. Άκουκι, 10 κιλά μυϊκή μάζα σε 3 μήνες. Επίσης μάθε κάτι. Η αυξητική δεν είναι αναβολικό στερεοειδή, ούτε έχει αναβολική δράση στο σώμα σου. Κρίμα για τα μικρά παιδιά που σε βλέπουν. Φαίνεται από το βλέμμα σου ότι δεν ξέρεις για ποιο πράγμα μιλάς. Και επίσης φαίνεται πόσο σωστή διατροφή και γυμναστική κάνεις από το σώμα σου. Επόμενο σχόλιο. Τώρα πέρα από πλάκα, ρε παιδιά, μπορείτε να διαφωνείτε με αυτά που λέω. Δεν είναι καμιά θρησκεία ο Σαρώ, δεν είναι κανένας θεός ο Σαρώ που ό,τι λέει ισχύει 100%. Μπορείτε να διαφωνείτε, αλλά ξέρω εγώ, προσπαθείτε να μην βγάζετε τη χολή σας και όλα σας τα εσώψυχα και τα κόμπλεξ, ξέρω εγώ, εσείς ξέρετε. Η ζώνη πίσω σου, μπρο, με ξεπερνάει. Ποια ζώνη? Δεν βλέπω καμία ζώνη. Ωραίο Σαρώ, συνέχισε. Ευχαριστώ, Μαριέ. Ο number one hater μου. Μαλάκα, η σελίδα σου είναι ότι χειρότερο έχει υπάρξει. Ψευδός κτικιάρης είναι, τι περιμένεις? Βλάκας, έχουμε βαρεθεί με τις μαλακές που λες. Να κλέψουμε, δεν είμαστε Τούρκοι. Τουρκόσπορε, κατουράμε μέσα στο στόμα της μητέρας σου, Τούρκε. Το προσέξατε, χρησιμοποιεί ένα μοτίβο εδώ ο φίλος μας. Τούρκο με κατεβάζει, Τούρκο με ανεβάζει. Το θέμα είναι ότι δεν είμαι καν Τούρκος. Οπότε όλα αυτά που γράφει εκεί πέρα είναι άκυρα, πρώτον. Δεύτερον, τον έχω βρει. Έχω βρει ποιος είναι. Έκανε ένα λάθος. Γιατί αυτό είναι ψεύτικο προφίλ. Βρήκα το αληθινό του προφίλ. Και το μικρό του είναι Θανάσης. Ο τύπος είναι 60 χρονών.
Είναι μαθηματικός, δάσκαλος και έχει δουλέψει και στο δημόσιο. Έχει και οικογένεια. Γι' αυτό δεν θα γράψω το όνομά του όλο για να πάτε να τον κράξετε. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος και σκέφτομαι και την οικογένειά του. Απ' την άλλη, ήθελα να τον κράξω, ξέρεις, να βγάλω τη φωτογραφία του, να αρχίσω να τον κράζω και αυτά. Αλλά όταν είδα ότι είναι 60 χρονών, σκέφτηκα τι διάολο. Γιατί να κάτσει ένας 60ης να κάνει ένα ψεύτικο προφίλ για να κράζει άκυρους στο ίντερνετ. Απογοήτευση πραγματικά. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο μπάνκες μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε και αν το απολαύσατε, πατήστε αυτό το like. Ό,τι ερώτηση έχετε κάτω στα σχόλια. Ξέρω ότι δεν απαντάω στο Facebook. Δεν γίνεται να απαντάω στο Facebook. Έχω 100 συμμηνύματα, παιδιά. Δεν μπορώ να απαντάω στον καθένα. Και μερικοί είναι μικρά παιδάκια, ξέρω εγώ. Και δεν είναι αυτή η ερώτηση. Είναι εκατοντάδες ερωτήσεις έχουν. Και δεν γίνεται να απαντάω κάθε μέρα σε όλες τις ερωτήσεις. Καλύτερα κάνω ένα βιντεάκι να απαντάω στις κοινές ερωτήσεις. Έτσι, εγώ το θεωρώ καλύτερο. Οπότε δεν απαντάω πέρα από τα πολύ πολύ σοβαρά. Για παράδειγμα, προβλήματα υγείας, έτσι. Κάντε like, στέλντα μου στο Facebook για να μπείτε στο giveaway, εντάξει. Ώστε την πρώτη φορά, μαγιές μου, να προσέχετε και να γυμνάζεστε.